ουρανοξύδης του κόσμου, το Burj Al Khalifa στο Ντουμπάι. Όπως βλέπουμε, οι φλόγες έχουν επεκταθεί σε τουλάχιστον 20 ορόφους του ξενοδοχείου. Οι αρχές λένε ότι έχουν σπεύσει στην περιοχή πυροσβεστικά και δυνάμεις ασφαλείας για να καταζευγέσουν την πυρκαγιά και να εγγυηθούν την ασφάλεια των κατοίκων. Το ξέσπασμα της πυρκαγιάς έγινε σε χώρο που βρίσκεται δίπλα στον χώρο που θα γινόταν ένα μεγάλο σοου πυροτεχνημάτων με την αλλαγή του χρόνου απόψε, και μάλιστα στην περιοχή είχαν συγκεντρωθεί πάρα πολλοί επισκέπτες για να θαυμάσουν το σοου πυροτεχνημάτων. Αυτό που βλέπουμε βέβαια είναι ένα πολυόροφο κτίριο να έχει τυλιχθεί στις βλόγες και μεγάλα σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό. Γιώργο, το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας έχει αποκλειστεί από τις αρχές, είναι νωρίς ακόμα να το πούμε? Δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Οι αρχές στην αρχή το αποδίδουν σε ατύχημα. Σύμφωνα με το αραβικό κανάλι Al Arabiya, ο υπεύθυνος των εορτασμών στο Ντουμπάι λέει ότι οι εορτασμοί θα συνεχιστούν, λέει, κανονικά. Δεν έχουν μέχρι στιγμής αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί από αυτήν την θεαματική πυρκαγιά. Γιώργο, περίμενε λίγο, σε παρακαλώ. Μείνε μαζί μας. Τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο Νίκος Παγκάκης, ο οποίος βρίσκεται στο Ντουμπάι. Για να δούμε λοιπόν, Νίκο, από σένα τώρα τι εικόνα έχεις και τι συζητάει ο κόσμος και τι μεταδίδουν και τα μέσα εκεί. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Μαύρη πρωτοχρονιά θα κάνω σίγουρα εδώ στο Ντουμπάι. Γύρω στις 10 παρά άρχισε να υπάρχει πανικός απέριξη του ξενοδοχείου στο μεγαλύτερο, στο ψηλότερο κτίριο του κόσμου, το Burj Khalifa. Αντανακλούσαν οι φλόγες του Αντοδεάτρες Hotel και άρχισε να υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Ήρθαν γρήγορα security, η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα για να κενώσει όλα τα μαγαζιά, γιατί όπως είπε ο Γιώργος, είχε μαζευτεί πολλοί κόσμος για το εορταστικό κλίμα των ημερών, ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει την αλλαγή του χρόνου. Ναι. Από εκεί και πέρα υπήρξε βέβαια και πανικός. Είδαμε ακόμα και κάποιους ανθρώπους να πέφτουν και στη λίμνη που υπήρχε από κάτω. Αλλά γενικά συνταγμένη αποχώρηση. Το ξενοδοχείο, τουλάχιστον οπτικά, φαίνεται να γίνει παρανάλαμα του πυρός. Οι δικές μου πληροφορίες, χωρίς να έχουν διασταυρωθεί βέβαια, ούτε για κάποια θύματα ξέρω αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν, κάνουν λόγο για ένα πάρτι που έγινε στο δεύτερο όροφο του ξενοδοχείου. Το οποίο το έκανε ένας Γερμανός. Κάποια κουρτίνα φαίνεται ότι πήρε φωτιά και από εκεί και πέρα δεν πρόλαβαν να την περιορίσουν οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο, με αποτέλεσμα να εξαπλωθεί σε όλο το ξενοδοχείο. Άμεσα, βέβαια, είστε πυροσβεστικοί, είστε ασθενοφόρα. Ήρθαν ασθενοφόρα εδώ στο Boulevard Street, εδώ είναι η κεντρική οδό δίπλα στο ξενοδοχείο. Είναι δίπλα στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του κόσμου, το Dubai Mall. Και αυτή την ώρα, με την βοήθεια της αστυνομίας, απομακρύνεται ήρεμα ο κόσμος. Βέβαια, καταλαβαίνετε τις πρώτες στιγμές ότι υπήρξε πανικός. Έτσι είναι λογικό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει μέσα στο ξενοδοχείο. Έχουν αποκλειστεί όλοι οι γυροδρόμοι. Προλαβαίνεις την επόμενη ερώτησή μου, αν γνωρίζεις αν έχουν απομακρυνθεί, αν έχει απομακρυνθεί ο κόσμος, ποιες είναι οι συνθήκες. Βέβαια, είπες ήρεμα, προσπαθούν να τους απομακρύνουν όσο, αλλά τέλος πάντων έχει εκκαινωθεί όλο το κτίριο. Έχουν εκκαινωθεί καταρχάς όλα τα γύρω κτίρια, γιατί υπήρχε κόσμο που εκείνη την ώρα στα εστιατόρια που βρίσκονταν πολύ κοντά περίμενε να απολαύσει το θέαμα το οποίο ετοίμαζαν εδώ οι αρμόδιοι. Από εκεί και πέρα βέβαια, όλο σε ό,τι αφορά το Άντρες Hotel, επειδή είναι ένα πάρα πολύ ψηλό κτίριο, έχει 84 ορόφους από ό,τι με πληροφόρησαν, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει μέσα, και είναι λογικό ότι θα επικράτησαν και συνθήκες πανικού, έτσι, ναι, πρώτες ώρες της πυρκαγιάς. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν υπάρχουν θύματα εντός του ξενοδοχείου. Πάντως, μετά τις πρώτες στιγμές πανικού, σε ό,τι αφορά τα πέρυσι του ξενοδοχείου, τώρα τα πράγματα έχουν ηρεμήσει και είναι πολύ έντονη βέβαια η παρουσία και της αστυνομίας και ασθενοφόρα, είδαμε πολλά να περνάνε βέβαια, αλλά και πυροσβεστικά οχήματα. Εδώ γενικά υπάρχει οργάνωση. Πολλές ώρες πριν είχα κλείσει δρόμοι στα πέρυσι του κέντρου της πόλης, όπου γίνονται εορταστικές δηλώσεις, και αυτό τουλάχιστον οδήγησε σε μια αυξημένη ετοιμότητα που ελπίζω να έχει σώσει και ζωές βέβαια. Γιατί πραγματικά η εικόνα του ξενοδοχείου, οι εικόνες που έχω καταγράψει και θα προσπαθήσω να σας τις στείλω στη συνέχεια, γιατί δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή. Γίνεται, καταλαβαίνετε, και δορυφορικά αλλά και μετά τηλέφωνο ένας πανικός. Έχω καταγράψει κάποιες εικόνες του ξενοδοχείου που ίσως καταφέρω να σας στείλω για να τις δει και ο κόσμος. Πληροφορίες για Έλληνες έχεις, Νίκο? Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένας από τους προορισμούς των εορτών των Ντουμπάι πια. Είναι ένας προορισμός όχι μόνο για Έλληνες, για όλο τον κόσμο, αλλά φυσικά και υπήρχαν και πολλοί Έλληνες. Τώρα μέσα στο ξενοδοχείο δεν γνωρίζω αυτές τις πρώτες στιγμές και είναι λογικό, καταλαβαίνετε, ότι μας απομάκρυναν όλους άμεσα, τάχιστα. Εάν υπάρχει κάποιος Έλληνας
και δεν έχω καμία τέτοια σχετική πληροφόρηση. Τώρα δεν ξέρω αν μας ακούς στο Γιώργο Φελίδη και εσύ παραμένεις επίσης, Νίκο, στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, δεν ξέρω αν υπάρχουν πληροφορίες μέχρι στιγμής ή μέχρι πριν από λίγο δεν είχα εγώ τουλάχιστον για τραυματίες. Τι γνωρίζεις? Ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λέει ότι δεν υπάρχουν τραυματίες από την πυρκαγιά στο ξενοδοχείο The Address Downtown Hotel και ότι θα συνεχιστούν οι εορτασμοί για το νέο έτος. Αλλά βέβαια οι εικόνες που βλέπουμε δείχνουν πραγματικά ένα σκηνικό βιβλικής καταστροφής. Η φωτιά καίει σε 20 ορόφους αυτή τη στιγμή. Βεβαίως είναι ένα τεράστιο, ένα μεγάλο ξενοδοχείο, πεντάστερο όπως σημειώνουμε και εδώ, αλλά σε 20 ορόφους πυρκαγιά και να εξελιχθεί μετά η βραδιά έτσι όπως την είχαν προγραμματίσει, είναι πραγματικά να απορρεί κανείς. Έστω και αν μας έλεγε και ο Νίκος Παγκάκης ότι τώρα τουλάχιστον είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Ο πανικός βέβαια νωρίτερα επικράτησε και αυτό μπορεί να το δει κάποιος και από τους, και το τι γράφονταν μέχρι πριν από λίγο που κοίταζα εγώ στα social media. Νίκο, έχεις κάποια νεότερη πληροφορία, κάποια άλλη εικόνα? Όχι απλά, εγώ αυτό που είπα και νωρίτερα ότι εδώ υπήρχε μεγάλη οργάνωση για τις εορταστικές εκδηλώσεις, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που σειρέει από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη και είναι λογικό ότι υπήρχε και μια αυξημένη ετοιμότητα. Ευτυχώς λειτουργήσαν όλοι ψύχρεμα, τουλάχιστον και οι αστυνομικοί που ήταν κοντά μας και η security ασφαλείας οδήγησαν τον κόσμο δίνοντάς του οδηγίες να μην τρέχει εκτός των κτίριων που βρίσκονταν δίπλα στο The Address Hotel. Η αλήθεια είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος Φελίδης, ότι οι εικόνες ήταν εικόνες τρομακτικές, το να βγαίνεις έξω από ένα κτίριο και να βλέπεις σε πάρα πολλούς ορόφους από πάνω να καίγεται ένα ολόκληρο κτίριο. Μου προκαλεί πραγματικά εντύπωση πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει έτσι κάποιος τραυματίας ή κάποιο θύμα. Η ευχή όλο βεβαίως είναι να μην υπάρχει τραυματίας. Να υπάρχει πολύ καλή οργάνωση, αλλά πραγματικά εντυπωσιακές εικόνες. Να σε αποδεσμεύσουμε, ξέρω ότι θα πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε. Και αυτές οι κυρίες και κύριοι εικόνες είναι που μεταδίδουν όλα τα ξένα δισογραφικά πρακτορία αυτή την ώρα, που έχουν σπάσει και αυτά την κανονική, έχουν διακόψει την κανονική ροή του προγράμματός τους. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό που βλέπω είναι αντικείμενα να πέφτουν, φλεγόμενα αντικείμενα. Γιώργο, είσαι εκεί και μας παρακολουθείς, ναι, είναι αντικείμενα από το ξενοδοχείο, έφλεκτα υλικά τα οποία γίνονται και μικρές εκρήξεις βέβαια με την δύναμη της πυρκαγιάς, αλλά βλέπουμε αυτό που κάνει εντύπωση, Χριστίνα, είναι ότι μέρος του ξενοδοχείου των ορόφων, των 20 ορόφων που βρίσκονται, έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, υπάρχει ακόμα τουλάχιστον φωτισμός ασφαλείας ή τουλάχιστον υπάρχει φωτισμός σε ένα μέρος του ξενοδοχείου. Η αριστερή πλευρά, όπως βλέπουμε εμείς στις οθόνες μας, είναι σχεδόν ανέπαφη. Είναι η δεξιά πλευρά που φλέγεται. Βέβαια, μιλάμε για ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Ναι. Διαστάσεις που ενδεχομένως να μην μπορούμε εμείς τώρα να τις αντιληφθούμε. Βέβαια, η ελπίδα, Χριστίνα, είναι ότι από το εναπομένο τμήμα του ξενοδοχείου που υπάρχει ακόμα φωτισμός, έστω και ασφαλείας, θα μπόρεσαν οι ένικοι, οι επισκέπτες, να διαφύγουν. Ναι. Και βέβαια και χάρη και στην κινητοποίηση των αρχών. Αλλά θα έχουμε, πιστεύω, εντός της ώρας καινούργια στοιχεία, με τυχόν νεότερα, ως προς και στα αίτια της πυρκαγιάς αυτής. Και να δούμε εάν έχει απομακρυνθεί ο κόσμος, όπως τουλάχιστον να αναφέρουμε μέχρι στιγμής οι αρχές, και αν έχει εκενωθεί και αν έχει απομακρυνθεί ο κόσμος και από τον περιβάλλοντα χώρο και από τους δρόμους, γιατί ακριβώς επειδή βλέπω τα αντικείμενα αυτά να εκτοξεύονται. Βλέπεις, Χριστίνα, στο αριστερό μέρος της οθόνης από το δίκτυο Al Arabiya, βλέπεις το διάγραμμα, το ξενοδοχείο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, πολυόροφο, αλλά μπροστά στο Burj Al Khalifa είναι νάνος ουρανοξύστης στο συγκεκριμένο κτίριο. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ήταν χαρακτηριστικό το γραφικό που είδαμε νωρίτερα. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, συμβαίνει. Πριν από λίγο εκδηλώθηκε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά σε πεντάστερο ξενοδοχείο σε ουρανοξύστη στο Ντουμπάι. Δεν έχει αποκλειστεί, να κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν έχουμε τραυματίες. Επικρατεί πανικός, πυροσβεστικά οχήματα, μας έλεγε νωρίτερα ο Νίκος Παγκάκης που είναι στο Ντουμπάι, βρίσκεται και μας έδωσε τις πρώτες πληροφορίες, ασθενοφόρα, αυτοκίνητα. Επικράτησε ένας πανικός στην αρχή, μετά μας έλεγε ο Νίκος ότι είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Η εικόνα όμως είναι αυτή που βλέπετε και εσείς τώρα, κυρίες και κύριοι, και μεταδίδουν όλα τα ξένα ειδησογραφικά πρακτορία. Λοιπόν, ο κύριος Δημητρίου είναι Έλληνας, τον οποίο εντόπισαμε εδώ και βρίσκεται στον Ντουμπάι στη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας, καλό βράδυ από την Αθήνα. Καλησπέρα σας, μια πολλά, Ελληνοκύπριος.
Παρακαλώ, πού βρίσκεστε εσείς, τι εικόνες έχετε, τι πληροφορίες έχετε, κύριε Δημητρίου? Είμαι μαζί με τα παιδιά μου στα 150 μέτρα από το άτρες. Και τι βλέπετε? Ένα δράμα. Λαμπαδιάζει το ξενοδοχείο. Ναι. Και ο κόσμος, εντάξει, ήταν πανικόβλητος στα πρώτα 10 λεπτά, αν μπορώ να πω 10 λεπτά. Μετά ναι. Η οργάνωση είναι εκπληκτική. Οι άνθρωποι εδώ της καταστολής και των πρώτων βοηθειών είναι αρκετά καλά εκπαιδευμένοι, οπότε δεν επέτρεψαν τον πανικό να επικρατήσει, γιατί υπάρχει και 1,5 εκατομμύριο κόσμος ο οποίος ήταν εδώ για να γιορτάσει την αλλαγή του χρόνου. Μάλιστα. Τώρα αυτό που ακούμε είναι οι σιρήνες από ασθενοφόρα, οι σιρήνες από τα πυροσβεστικά οχήματα. Υπάρχουν αρκετά ασθενοφόρα. Ένας γνωστός μου μέλος της αστυνομικής διεύθυνσης του Ντουμπάι μου είπε ότι δεν είναι νορμάλ αυτή η φωτιά η οποία πήρε. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής λένε ότι έχει κενωθεί το ξενοδοχείο. Το άκρος έχει κενωθεί, ναι, αλλά η φωτιά δεν είναι λογικό, δεν υπάρχει μια λογική εξήγηση. Να έχει πάρει, εννοείται, τόσες διαστάσεις παρά την οργάνωση που μας περιγράφατε νωρίτερα. Να έχει μπει, θα έλεγα. Όχι, διαστάσεις ήταν λογικό γιατί το ξενοδοχείο είναι από γιατί. Ακούσατε κάτι που να είναι, συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Δημητρίου, ακούστηκε κάποια έκρηξη σας? Όχι. Ξαφνικά είδατε τις φλόγες. Εμείς καθόμασταν με τα παιδιά μου στα 25 μέτρα από το άτρες, γιατί το έχουμε τραντήσιο, ας το πούμε, κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο τραπέζι για να παρακολουθήσουν τα πυροτεχνήματα. Και ξαφνικά βλέπαμε στο Μπουρτζ Χαλίφα, στα τζάμια, την αντανάκλαση της φωτιάς του άτρες. Ναι. Δηλαδή έγινε ακαριαίο. Μάλιστα. Τώρα γνωρίζετε αν υπήρχαν Έλληνες στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, αν υπάρχουν Έλληνες? Άτρες. Πάντα υπάρχουν Έλληνες στο άτρες, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Πάντα. Ναι. Πάντως η οργάνωση που λέτε ότι υπήρχε, μπορεί να έχει αποβεί και σωτήρια, έτσι, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Η οργάνωση στο Ντουμπάι είναι ένα της δηλέμμα, ακόμα και οι Αμερικάνοι, ακόμα και οι Άγγλοι, ακόμα δεν ξέρω και ποιος. Εκπαιδεύονται πάρα πολύ, είναι όλοι επίπεδο πανεπιστημιακό, όποιος εργάζεται στο να φυλάξει την ομαρχία του Ντουμπάι, οπότε, ξέρετε, έχουν κάποια ανάγκη, είναι πιο... Δεν ξέρω πώς να τους αποκαλέσω αυτήν την στιγμή, γιατί ειλικρινά δεν είμαι και σε πολύ καλή κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητρίου. Ενδεχομένως στη συνέχεια του δελτίου να σας ενοχλήσουμε. Εκ νέου, Ηλίου Βελισσαρά.